Κύριε Υπουργέ, σας είναι γνωστό ότι το τελευταίο διάστημα η Αχαΐα είναι ήδη στο κόκκινο όσον αφορά τη διασπορά της πανδημίας με ολοκληρωτικό, ας το πούμε έτσι, απαγόρευση και ολοκληρωτική απαγόρευση δραστηριοτήτων και κυκλοφορίας. Και μάλιστα είχαμε και στο νοσοκομείο του Άγιο Ανδρέα πολλά κρούσματα επιβεβαιωμένα, τα οποία είχαν οδηγήσει και σε παράλυση επί της ουσίας της λειτουργίας του νοσοκομείου. Παρατηρούμε δηλαδή την εξής εικόνα στο νομό Αχαΐας, που δεν είναι μόνο του νομού Αχαΐας, αλλά μια και μιλάμε για το συγκεκριμένο νομό. Στα 4 νοσοκομεία και στο 1, το οποίο είναι κληροδότημα 5, που υπάρχουν στο νομό, υπάρχουν πολλά κενά. Και σε ιατρικό προσωπικό και σε νοσηλευτικό προσωπικό. Τα οποία βεβαίως δεν καλύφθηκαν όλο αυτό το διάστημα. Για δε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας δεν χρειάζεται να μιλάμε. Είναι υπό κατάρρευση. Ουσιαστικά δεν υφίσταται και ό,τι προσωπικό έχει μετακινηθεί για να καλύψει κενά και τρύπες στα νοσοκομεία. Από αυτή την άποψη λοιπόν, και επειδή επί της ουσίας έχουν πλέον λειτουργία των μεγάλων νοσοκομειακών μονάδων στην Αχαΐα και του Ρίου και του Άγιο Ανδρέα, επί της ουσίας σε νοσοκομεία μιας νόσου, της νόσης του COVID, ενώ όλα τα υπόλοιπα έχουν επί της ουσίας ανασταλεί. Παρ' όλα αυτά όμως οι ασθενείς άλλων αρρωστιών και ιδιαίτερα χρόνιων παθήσεων όπως ογκολογικοί ασθενείς υπάρχουν και βιώνουν και αυτοί το δικό τους Γολγοθά. Υπάρχει το εξής ζήτημα στο νομό Αχαΐας και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Υπήρχε ένα εξειδικευμένο νοσοκομείο, το νοσοκομείο Θώρακα, το οποίο ξεκίνησε η διαδικασία αποψήλωσής του επί κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας Πασόκ, συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ, που έκλεισε τα υπόλοιπα λοιμώδη νοσοκομεία και ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ να το κλείσει, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Τη στιγμή μάλιστα που είχε ξεκινήσει το προηγούμενο διάστημα μια διαδικασία αναβάθμισης του κτηριακού εξοπλισμού, του κτηρίου του νοσοκομείου, αλλά και του ξενοδοχειακού του εξοπλισμού. Παρ' όλα αυτά έκλεισε και μεταφέρθηκε στον Άγιο Ανδρέα. Με συνέπεια, οι 60 κλίνες που ήταν τότε στο Θώρακα, που ήταν ένα εξειδικευμένο νοσοκομείο αποκλειστικά για πνευμονολογικές παθήσεις, να γίνουν 10 στην κλινική την πνευμονολογική στο νοσοκομείο του Άγιο Ανδρέα. Το νοσοκομείο αυτό μπορεί να λειτουργήσει. Οι διαβεβαιώσεις οι οποίες έδιναν και στην αρχή της πανδημίας και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, αλλά και ο διοικητής ΕΧΤΗ, είπε ήταν ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει το νοσοκομείο αυτό. Και ότι είχαν πάρει όλα τα μέτρα. Όμως έχουμε μείνει στο ΘΑ. Ενώ θα μπορούσε πραγματικά να είχε με πλήρη εξοπλισμό σε μηχανήματα, σε μεθ και σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να λειτουργούσε ως νοσοκομείο αναφοράς για τον COVID. Γιατί ήταν μόνο για αυτό το πράγμα, ήταν εξειδικευμένο στο πνευμονολογικό. Και παρόλα αυτά υπάρχει μια άρνηση, μια επίμονη άρνηση και από την κυβέρνηση από ό,τι βλέπουμε στην πράξη, αλλά και από τις υπόλοιπες, από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και από την ΕΧΤΗ, είπε να δρομολογήσουν αυτή τη διαδικασία. Τη διαδικασία δηλαδή επαναλειτουργίας, όχι μόνο λόγω της πανδημίας, αλλά και μετά την πανδημία του νοσοκομείου του Θώρακα. Άρα λοιπόν η ερώτηση η οποία είναι πολύ συγκεκριμένη, κύριε Υπουργέ, τι μέτρα συγκεκριμένα θα πάρετε, αν σκέφτεστε να επαναλειτουργήσετε το συγκεκριμένο νοσοκομείο και αν όχι, γιατί δεν σκέφτεστε να επαναλειτουργήσετε το συγκεκριμένο νοσοκομείο. Ευχαριστούμε. Ελάτε, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Καραθανασόπουλε, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι είστε στην ερώτησή σας ισοπεδωτικό στον τρόπο με τον οποίο περιγράφετε την κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία της Πάτρας. Και διαβάζοντας κάποιος που δεν ξέρει την ερώτησή σας αυτή, σχηματίζει την εντελώς εσφαλμένη εικόνα που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Αυτό δεν το λέω. Αυτό το λέω χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, αλλά πρώτοι εμείς τα αναγνωρίσαμε, τα αποτυπώσαμε και προσπαθήσαμε για την επίλυσή τους και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι ειδικά στην πρώτη περίοδο της πανδημίας το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών που λειτουργήσε και λειτουργεί ως νοσοκομείο αναφοράς για τον COVID-19 αλλά και το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών Άγιος Ανδρέας με επιτυχία διαχειρίστηκαν την πανδημία και κάλυψαν τις ανάγκες
και της ευρύτερης περιοχής και έξω από τον νομό Αχαΐας. Πριν αναφερθώ στο ερώτημά σας για την επαναλειτουργία του νοσοκομείου, επιτρέψτε μου να σταθώ σε 4 σημεία της ερώτησής σας. Πρώτον, προσωπικό. Αναφέρομαι σε κάθε ευκαιρία που μου δίνετε στα ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού του ΕΣΥ. Διότι όλοι αναγνωρίζουν ότι την περίοδο αυτή της πανδημίας έγινε μια τεράστια προσπάθεια στελέχωσης κρίσιμων τομέων του συστήματος. Επαναλαμβάνω ότι στην αρχή της πανδημίας είχαμε προγραμματίσει 2.000 προσλήψεις επικουρικού προσωπικού και έχουμε ξεπεράσει τις 7.500 προσλήψεις επικουρικού προσωπικού, 1.420 θέσεις μόνιμου προσωπικού, ιατρικού προσωπικού προκηρύχθηκαν το 2020 και η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται, κάλυψη των θέσεων αυτών και τις προηγούμενες ημέρες 940 επιπλέον θέσεις μόνιμου ιατρικού προσωπικού έρχονται να προσθεθούν στις ήδη προκηρυχθήσεις. Είναι εκφρασμένη με πράξεις η βούληση της κυβέρνησης για ενίσχυση του υγειονομικού και λοιπού προσωπικού στα δημόσια νοσοκομεία και κέντρα υγείας. Και η βούληση αυτή γίνεται και πραγματικότητα στα νοσοκομεία της Αχαΐας. 32 θέσεις μόνιμου ιατρικού προσωπικού προκηρύχθηκαν το 2020 από 3 διαφορετικές προκηρύξεις. 32 θέσεις μόνιμων γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη των αναγκών και των 3 νοσοκομείων της Πάτρας. Σε ό,τι αφορά το επικουρικό προσωπικό, 55 γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων, 181 άτομα νοσηλευτικού προσωπικού και 153 άτομα λοιπού επικουρικού προσωπικού ενισχύουν αυτή τη στιγμή τη λειτουργία των νοσοκομείων της Πάτρας. Η μετατροπή του επικουρικού προσωπικού σε μόνιμο είναι κάτι που θέλουμε και επιδιώκουμε εξετάζοντας παράλληλα λύσεις που θα οδηγήσουν σε μόνιμες λύσεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, πάντοτε με βάση, με γνώμονα, με κριτήριο τις πραγματικές ανάγκες. Να θυμίσω στο σημείο αυτό και τις 200 θέσεις μόνιμων γιατρών στις μονάδες εντατικής θεραπείας που καλύψαμε κήρυξη του Σεπτεμβρίου του 2020, αλλά και τους 90 επικουρικούς γιατρούς που με αίτησή τους μονιμοποιούμε επίσης στις μονάδες εντατικής θεραπείας σε όλη τη χώρα. Η ενίσχυση λοιπόν του ΕΣΥ σε ανθρώπινο δυναμικό γίνεται στην πράξη. Για τους υγειονομικούς που αναφέρεται που νοσούν από κορονοϊό, οι πιθανότητες να νοσήσουν σαφώς είναι μεγαλύτερες σε σχέση με τους υπόλοιπους συμπολίτες μας εκτός νοσοκομιακού περιβάλλοντος. Για το λόγο αυτό υπήρχαν και υπάρχουν σαφείς οδηγίες τόσο ως προς την επάρκεια των μέσων ατομικής προστασίας, όσο και για την εκπαίδευση του προσωπικού στη διαχείριση των μέσων ατομικής προστασίας και στη διαχείριση των κρουσμάτων του κορονοϊού. Και ειδικά η εκπαίδευση αυτή είναι επαναλαμβανόμενη. Και επιπλέον για την προστασία του υγειονομικού προσωπικού έχουμε προβεί σε συγκεκριμένα μέτρα. Και ανάμεσα στα μέτρα αυτά είναι η έλεγχη με τεστ PCR και ταχεία τεστ στο προσωπικό. Επιτρέψτε μου να πω ότι σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας και τώρα τα νοσοκομεία συνεχίζουν κανονικά τη λειτουργία τους, εξυπηρετώντας όλους τους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη για υπηρεσίες υγείας και όχι μόνο τους συμπολίτες μας που πάσουν από κορονοϊό. Τα χειρουργεία που λέτε ότι ακυρώνονται, στην πραγματικότητα μετατίθενται χρονικά. Αυτό δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα, γίνεται σε όλο τον κόσμο. Και αφορούν περιστατικά ασθενών, των οποίων η υγεία δεν απειλείται. Είναι περιστατικά ρουτίνας και μπορούν να μεταφερθούν μερικές εβδομάδες αργότερα. Και αυτό γίνεται κυρίως για κύριε να προστατεύσουμε... Κύριε Υπουργέ, και στη δευτερολογία σας. Θα ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε, θα πάρω χρόνο τη δευτερολογία για να απαντήσω στην ερώτηση. Και αυτό γίνεται με γνώμονα τόσο την προστασία των συμπολιτών μας που προσέρχονται στις νοσοκομιακές μονάδες, όσο και για την προστασία του υγειονομικού προσωπικού. Επίσης, είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι εν μέσω πανδημίας ασθενείς, όπως για παράδειγμα οι ογκολογικοί ασθενείς, συνέχισαν τις προγραμματισμένες θέσεις και επεμβάσεις χωρίς αναβολές ή μεταθέσεις. Και είναι σημαντικό ότι κανένα έκτακτο ή επίγον περιστατικό δεν αναβλήθηκε. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, επειδή αναφέρομαι στους ογκολογικούς ασθενείς, αποτελεί το τμήμα κτηνοθεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, στο οποίο η αναμονή για θεραπεία από 3 μήνες πριν ένα έτος είναι σήμερα λιγότερο από ένα μήνα. Και τέλος, θα απαντήσω στη δευτερολογία μου στην ερώτηση, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Σε ό,τι αφορά την εισαγωγή μου και το περιεχόμενο της ερώτησης του κ. Καραθανασόπουλου,
Επιτρέψτε να πω ότι ο εμβολιασμός του πληθυσμού αποτελεί πρώτη μας προτεραιότητα και αυτός είναι και ο λόγος που εντάχθηκε στο σχεδιασμό. Δευτερολογία. Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, και εσύ δευτερολογία. Και το γεγονός του εμβολιασμού των συμπολιτών μας στις υγειονομικές δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας δεν έχει να κάνει με τις υπόλοιπες λειτουργίες. Γι' αυτό εντάξαμε τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας στο σχεδιασμό μας για τον εμβολιασμό. Η παροχή υπηρεσιών υγείας πραγματοποιείται κανονικά, όπως και όλα τα ραντεβού για εξετάσεις και θεραπείας. Και σε ό,τι αφορά το προσωπικό των εμβολιαστικών κέντρων, αυτό αποτελείται στην πλειονότητά του από προσλήψη επικουρικών γιατρών και προσωπικού λοιπού που υλοποιήθηκαν για το σκοπό αυτό. Θα επανέλθω στη δευτερολογία μου για την απάντηση στο ερώτημά σας, κύριε Καραθανασόπουλε. Ευχαριστούμε. Ελάτε, κύριε συνάδελφε. Πάντως, με συγχωρείτε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Εδώ η ερώτηση είναι πολύ συγκεκριμένη. Δεν αναφερθήκαμε για όλα τα ζητήματα της υγείας σε πανελλαδικό επίπεδο. Αναφερθήκαμε γιατί δεν επαναλειτουργεί το νοσοκομείο του Θώρακα. Σε αυτό δεν είπατε κουβέντα. Μιλάγατε 6 λεφτά, 6,5. Αυτό είναι το κυρίαρχο ζήτημα της ερώτησης. Διαφορετικά και εγώ θα μπορούσα να σας απαριθμίσω δεκάδες αριθμούς που ακυρώνουν και αφισβητούν τα δικά σας λεγόμενα. Γιατί δεν είναι το πόσοι προσλήφθηκαν ή θα προσληφθούν επικουρικοί, είναι τι ελλείψεις, κύριε Υπουργέ, μου δείχνετε την ερώτηση. Η ερώτηση όμως έχει συγκεκριμένο ερώτημα. Γιατί, ναι, άμα θέλετε για εισαγωγή 7 λεπτά για να μην απαντήσετε όμως στο κυρίαρχο ερώτημα, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αλλά δεν θέλω όμως να μπούμε σε μια τέτοιου είδους αντιπαράθεση. Γιατί εδώ πέρα είναι καθαρό. Ποια είναι η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Προημερών το νοσοκομείο, τα γιατρά ουσιαστικά σταμάτησε να λειτουργεί λόγω των κρουσμάτων του κορονοϊού. Και είναι και πανελλαδικό ζήτημα. Δεν θέλω να αναφερθώ ούτε στα υπέρ για ποιο λόγο. Αλλά υπήρξε αυτό το περιστατικό βεβαίως. Υπάρχει περιστατικό, είναι γεγονός ότι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου έχει εκενωθεί και η Οριλά και η Οφθαλμολογική Κλινική για να μετατραπούν σε κλίνες COVID. Δύο κλινικές. Και ετοιμάζονται τώρα και άλλες. Και η πνευμονολογική, γαστρεντερολογική. Οι ογκολογικοί ασθενείς κάνουν τη χημειοθεραπεία τους στα εξωτερικά ιατρία. Στιβαγμένοι σε δωμάτια 2 άτομων, 6 άτομα για να κάνουν τη θεραπεία τους. Είναι γεγονότα αυτά, τα οποία δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. Ή η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας έχει καταρρεύσει. Δεν υπάρχει, δεν υφίσταται επί της ουσίας. Γιατί υπάρχουν τεράστιες μετακινήσεις ιατρικού προσωπικού για να καλύψει παλώματα και ανάγκες. Και έτσι δεν λειτουργεί όμως το ζήτημα. Και εδώ πέρα υπήρχε δεδομένο πραγματικό στην ΑΧΑΙΑ που θα μπορούσε να αποφορτίσει αυτή την κατάσταση. Γιατί η ΑΧΑΙΑ, όπως το ξέρετε πολύ καλά, είναι σημείο αναφοράς σε όλες τις Δυτικές Ελλάδες. Αλλά και των 2 νησιών και της Ζακύνθου και της Κεφαλονιάς. Επί της ουσίας λειτουργεί. Θα μπορούσε ακριβώς αυτό να αποσυμφορεί στην κατάσταση. Να διευκολύνει την κατάσταση όταν είναι έτοιμο να λειτουργήσει. Τα μηχανήματα που μηχανήματα κάνατε ως κυβέρνηση, στελεχώσατε διάφορα νοσοκομεία, θα μπορούσε και αυτό να έχει στελεχωθεί από διάφορους πόρους και με μηχανήματα και με προσωπικό να μπορέσει να λειτουργήσει ως νοσοκομείο αναφοράς αποσυμφορώντας τα υπόλοιπα νοσοκομεία. Γιατί επιμένετε σε αυτή τη λογική όπου υπάρχει πρόβλημα? Γιατί το λέτε απλά, τα τακτικά ιατρία δεν ακυρώθηκαν, αναβλήθηκαν. Ευχαριστώ πολύ. Τα χειρουργία, ναι, συγγνώμη. Το ξέρουν πολύ καλά. Όμως όταν ακυρώνουν και πάνε για αργότερα, τότε καταλαβαίνετε το τι μεγάλο βάρος θα δοθεί στα νοσοκομεία εφόσον έρθει μια κατάσταση ομαλοποίησης. Για να εξυπηρετηθούν όλα αυτά τα τακτικά χειρουργία τα οποία έχουν αναβληθεί. Και στην πρώτη δόση είχαν αναβληθεί και στη δεύτερη δόση κατά χιλιάδες αναβάλλονται τακτικά χειρουργία. Άρα λοιπόν, όχι μόνο δεν αντιμετωπίζετε την κατάσταση, αλλά επιδεινώνεται επί της ουσίας το ζήτημα αυτό. Γι' αυτό ακριβώς το ερώτημα είναι πολύ συγκεκριμένο. Θα κάνετε κάτι για το νοσοκομείο Θώρακος? Τα υπόλοιπα μπορούμε να τα κουβεντιάσουμε σε οποιαδήποτε άλλη ερώτηση για το νοσοκομείο του Ρίου, για το νοσοκομείο του Άγιο Ανδρέα, για το νοσοκομείο του Αιγείου, των Καλαβρίτων ή το Καραμανδάνι που έχει προβλήματα. Αλλά είναι για άλλα πράγματα. Στο συγκεκριμένο ζήτημα, νοσοκομείο Θώρακος θα επαναλειτουργήσει? Και αν όχι, γιατί δεν το επαναλειτουργείτε? Ποιος είναι ο λόγος? Κύριε Υπουργέ. Κύριε Πρόεδρε, θα
Είμαι σύντομος αυτή τη φορά. Το ελπίζω. Επί του ερωτήματος. Βεβαίως, κύριε Καραθανασόπουλε, είχατε μια εισαγωγή στην ερώτησή σας, η οποία έπρεπε να απαντηθεί. Γι' αυτό και ήταν εκτενής η απάντησή μου. Σε ό,τι αφορά το νοσοκομείο νοσημάτων θώρακος, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή δεν εξετάζεται αυτό το ενδεχόμενο. Και να σας πω γιατί είναι αδύνατη η επαναλειτουργία του νοσοκομείου αυτού. Πρώτον, δεν υπάρχουν κατάλληλοι χώροι και υποδομές αυτή τη στιγμή προκειμένου να αναπτυχθεί με ασφάλεια κλινική για ασθενείς κορονοϊού. Δεν υπάρχει διαθέσιμο νοσηλευτικό, ιατρικό και λοιπό προσωπικό και η μεταφορά από άλλες νοσοκομιακές μονάδες προς αυτό μάλλον περισσότερα προβλήματα και κινδύνους θα δημιουργήσει. Δεν υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης υποστηρικτικών ιατρικών εργαστηρίων και υποστηρικτικών ειδικοτήτων. Δεν υπάρχει πρόβλεψη δυνατότητα ανάπτυξης κλινών εντατικής θεραπείας. Τυχόν βιαστική, επομένως, και υποπίεση ανάπτυξη ενός σχεδίου ενεργοποίησης ενός νοσοκομείου ουσιαστικά από την αρχή και εν μέσω πανδημίας, εκτός του αμφιβόλου αποτελέσματος, εγκυμονεί και τεράστιους κινδύνους και θα συνέτεινε στη διάσπαση των δυνάμεων του Εθνικού Συστήματος Υγείας στην περιοχή της Αχαΐας. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω για μία ακόμη φορά ότι δεν πάσχουμε από κτίρια. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, από την πρόληψη και τη θεραπεία, μέχρι την παρακολούθηση και την πλήρη αποκατάσταση. Σημασία έχει πόσο αποτελεσματικά παρέχεις υπηρεσίες υγείας και πόσο αποτελεσματικά και αποδοτικά αντιμετωπίζεις την πανδημία. Και η περιοχή της Αχαΐας, η περιοχή της Πάτρας, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα επιτυχούς διαχείρισης πανδημίας. Ευχαριστώ πολύ.